Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι παραιτήσεις γιατρών που αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επικαλούμενοι την κόπωση από την περίοδο της πανδημίας αλλά και τις παθογένειες του χώρου που εξακολουθούν να υφίστανται. Οι περισσότεροι αναφέρονται στην έλλειψη προσωπικού που καθιστά ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν οι λίγοι γιατροί στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν επί 24ωρου βάσεως. Εξαναγκάστηκα στην παραίτηση. Δεν ήθελα να παραιτηθώ από την θέση μου, γιατί ουσιαστικά εγκατέλειψα το έργο μιας ζωής. Εγκατέλειψα τους ασθενείς μου. Εξαναγκάστηκα να το κάνω, γιατί δεν ήθελα να κάνω εκπτώσεις στη δουλειά μου. Μετά από 20 χρόνια στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, από τα οποία τα 5 τελευταία σε θέση διευθύντριας, η Ελένη Ιωαννίδου αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Ιανουάριο από τη δουλειά της, μη αντέχοντας άλλο τις ακραίες συνθήκες εργασίας. Είναι μία από τους εκατοντάδες γιατρούς που εγκαταλείπουν απειβδισμένοι κάθε χρόνο το ΕΣΥ. Δεν μπορούσα ουσιαστικά ούτε να διευθύνω την κλινική μου όπως ήθελα, ούτε να περιθάλλω τους αρρώστους μου όπως ήταν σωστό. Και ήταν αδύνατο να μπορέσω να φύγω από την κλινική, έστω και ελάχιστα, γιατί η δουλειά ήταν πάρα πολύ και εμείς ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Μιλάμε για εξαντλητικά ωράρια εργασίας, υπερεφημέρευση και φυσικά και για οικονομικούς λόγους, διότι τα χρήματα που παίρνουμε πλέον είναι ελάχιστα. Μετά από 23 χρόνια υπηρεσία στο νοσοκομείο Σύρου, παραιτήθηκε στις 15 Ιουνίου και ο διευθυντής της παθολογικής κλινικής, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Εξήγησα τα όρια στο νοσοκομείο, τα τμήματα λειτουργούν με πλημελές προσωπικό. Εμείς δηλαδή φανταστείτε ότι όλη την περίοδο της πανδημίας είμαστε χωρίς διευθυντή, συντονιστή διευθυντή. Ήδη η δική μου αποχώρηση για να μπορέσει τυχερός να βγει το εφημεριακό καθεστώς έπρεπε να γίνει μετακλητός γιατρός από άλλο νοσοκομείο. Μόνο το 2022 αποχώρησαν από το ΕΣΥ 824 γιατροί. Από αυτούς οι μισοί έφυγαν με σύνταξη, ενώ οι άλλοι μισοί καταγγέλλοντας την πλειονότητά τους εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας. Αυτό συμβαίνει περίπου κάθε χρόνο και η μεγάλη φυγή συνεχίζεται και το 2023. Επιβαρημένοι ήδη από την πανδημία, οι γιατροί αποχωρούν σοριδών λόγω των χαμηλών αποδοχών της εργασιακής εξουθένωσης και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Ενώ θέσεις που προκυρήσονται ξανά και ξανά μένουν κενές, καθώς οι υποψήφοι δεν τις βρίσκουν ελκυστικές. Όταν κάποιος πηγαίνει μόνος σε ένα ιατρείο περιφερικό των Κυκλάδων για να εργάζεται 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24, πώς το ακούτε? Είναι δυνατόν, είναι εφικτόν? Μια προκήρυξη είναι ένα, πώς το λένε, κενό γράμμα. Το να κάνει μια προκήρυξη, μια θέση που ξέρει πολύ καλά δεν πρόκειται να έρθει κανείς, χωρίς κίνητρα. Ενδεικτικά, μέσα στο καλοκαίρι υπέβαλαν την παραίτησή τους 4 χειρουργοί του νοσοκομείου Χανίων, 3 παθολόγοι στη Σπάρτη, οι 2 τελευταίοι παθολόγοι που είχαν απομείνει στη Δράμα, η διευθύντρια εντατικολόγος στο Αγρίνιο που άντεξε μόλις 7 μήνες στη συγκεκριμένη θέση και η μοναδική παιδοψυχίατρος στην Πρέβεζα που μετά από 15 χρόνια υπηρεσίας φεύγει καταγγέλλοντας κακοποιητικές συνθήκες εργασίας. Όταν είσαι όλα αυτά τα χρόνια η μοναδική ψυχίατρος παιδιών και εφήβων στο ΕΣΥ Τριώνομων, όταν διαχρονικά η δομή παραμένει υποστελεχωμένη, χωρίς οι εκάστοτε διοικήσεις να μπαίνουν καν στον κόπο να προκυρήσουν τις θέσεις, τότε όλα αυτά και η επιστημονική σου αξιοπρέπεια σε οδηγούν αναπόφευκτα σε αυτήν την παραίτηση. Μόλις πριν λίγες ημέρες παραιτήθηκε και η μοναδική παιδοψυχίατρος του νοσοκομείου Κέρκυρας μετά από 5,5 χρόνια υπηρεσίας. Ο λόγος, και εδώ η εργασιακή εξουθένωση.